Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, πίσω στο στούντιο της ώρας αιχμής. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πολιτική, στην οικονομία και αν θέλετε να μάθουμε περισσότερα για το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης με τους δανειστές. Είναι τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται εν όψη, είναι μπροστά μας ένα νέο μνημόνιο. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι από αυτές τις επαφές λίγα μαθαίνουμε, ελάχιστα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν και κάτι περαιτέρω. Και μάλιστα γνωρίζω και το αντικείμενο, γιατί ο Δημήτρης Καζάκης, που τον έχω στο τηλέφωνο, διακεκριμένος οικονομολόγος και επικεφαλής του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης, τα ξέρει και πολύ καλύτερα και έχει πέσει και σε πολλά μέσα από όσα έλεγε στο παρελθόν. Κύριε Καζάκη, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο σχόλιο σας. Ακούμε πολλά για μείωση συντάξεων, μείωση αφορολόγητου, τα ενεργειακά που είναι στη μέση. Τι να περιμένουμε από εδώ και στο εξής που τελειώνει αυτή η διαδικασία των επαφών? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλό από την άποψη ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν ψηφιστεί ήδη στο τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015 και τότε δεν το ψήφισε μόνο η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά το ψήφισαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλο το ποτάμι, όλοι το ψήφισαν. Εν χορό. Βεβαίως. Λοιπόν, 223 βουλευτές. Εκεί λοιπόν περιγράφεται η περαιτέρω μείωση των συντάξεων ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο που να είναι, λέει, δυνατό να πληρωθεί από το κράτος. Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε κάτω τα έσοδα που έχει το κράτος και ειδικά για τις συντάξεις, οι συντάξεις είναι ζήτημα αν θα πρέπει να φτάνουν 480 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, το ίδιο είναι για το ζήτημα του αφορολογήτου. Μάλιστα έχουν θέσει και θέμα, διότι στην τελευταία έκθεση, το Deadline TAF, έκθεση βιωσιμότητας για το χρέος, λέει ότι το 55% των Ελλήνων φορολογουμένων αποδίδει 0 φόρους. Γι' αυτό και θέλει να μειωθεί το αφορολόγητο περίπου στα 6 χιλιάρικα. Λοιπόν, και να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Δηλαδή, να εγκαταληφθούν και οι τελευταίες όποιες φοροελαφρύνσεις υπάρχουν σε κατηγορίες του πληθυσμού. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τώρα το χρήμα να τα δώσει ο κόσμος. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Και αυτός είναι και ο παραλογισμός. Όταν λες, διαπιστώνεις ότι το 55% των φορολογουμένων σου αποδίδει μηδενική φορολογική δήλωση, σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι φόροι διαφεύγουν, όπως λένε. Απλούστατα δεν υπάρχει φορολογική ικανότητα. Δεν υπάρχει εισόδημα. Από πού να βγει? Παρόλα αυτά όμως θα ενισχυθεί η φορολογία για τον πληθυσμό. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να πιάσουμε κάποιους δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να πιάσουν. Δεν μπορούν να πιαστούν σε συνθήκες όπου συρρυκνώνεται η οικονομία και το εισόδημα, και δεν παράγει εισόδημα για τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα εργασιακά. Τα εργασιακά βεβαίως δεν αφορούν τόσο τον ιδιωτικό τομέα. Τον αφορούν τόσο ώστε να νομοποιηθεί η κατάστασή του. Δηλαδή, υπάρχουσα. Ναι, γιατί έτσι αλλιώς ξέρουμε ότι στο ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή γίνεται. Λοιπόν. Δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις στην πραγματικότητα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή αυτό που λέγαμε παλιά δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει βεβαίως δημόσιος τομέας πλέον στην Ελλάδα. Γιατί δημόσιος τομέας δεν είναι το κράτος. Είναι τα δημόσια αγαθά, οι δημόσιες υπηρεσίες και ο δημόσιος χώρος, η δημόσια περιουσία δηλαδή. Ο δημόσιος πλούτος. Έτσι, μπράβο. Το όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί ή έχουν δοθεί στους δανειστές. Άρα δεν μιλάμε για δημόσιο τομέα, απλούστατα μιλάμε για τον κρατικό τομέα της οικονομίας, όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν εργασιακές σχέσεις ανάλογες με αυτές του ιδιωτικού τομέα και εκεί πέρα κλωτσάνε οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δηλαδή, του μνημονίου, γιατί ξέρουν ότι εκεί πέρα εδράζεται ο κομματικός του στρατός. Μάλιστα. Να μιλάμε καθαρά δηλαδή. Να μην τρελνόμαστε. Όχι πως εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ του να ιδιωτικοποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο, προς Θεού. Αλλά μην τρελαθούμε. Αυτό είναι το θέμα τους. Δεν τους απασχολεί τίποτα άλλο. Εάν θα πρέπει να πουλήσουν τώρα περίπου 20 με 30.000 δημοσίους υπαλλήλους ή αν θα πρέπει να τους απολύσουν το 19. Ή αν θα πρέπει να ξεκινήσουν από τους τραπεζοϋπαλλήλους, γιατί μάλλον από εκεί θα ξεκινήσουν. Από τους τραπεζοϋπαλλήλους, τις απολύσεις δηλαδή, μαζικές απολύσεις. Λοιπόν, ή θα πρέπει να ξεκινήσω από κάποιο άλλο κλάδο.
Δηλαδή, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να περιμένουμε από την παρούσα συγκυβέρνηση να προχωρήσει και σε απολύσεις στο δημόσιο. Από ό,τι φαίνεται, αυτό συζητάνε, τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Πώς θα το τρέξουν τώρα. Ναι, το πώς θα το τρέξουν. Αν θα το κάνουν με αυτόν τον τρόπο ή θα το κάνει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης μετά. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα, οι κατευθύνσεις και τα πλαίσια έχουν αποφασιστεί, έχουν υπογραφεί, έχουν κλείσει. Μία από τις αποφάσεις του Τρίτου Μνημονίου, όχι βεβαίως ότι εμφανίστηκε τότε σαν εικόνα, σαν μορφή, σαν ιδέα, σαν πρόταση, νομίζω ότι και θα με διορθώσετε εδώ πέρα, ότι είναι από την αρχή του Μνημονίου αυτό που λέμε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Με το Τρίτο Μνημόνιο είχαμε αυτό που λέμε το υπερταμείο σε μορφή Τρόιχαντ. Ναι. Οι τελευταίες πληροφορίες, πριν από ένα μήνα περίπου είχε βγει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 25 μέρες, είναι ότι κλείδωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο, σωστά. Ναι, βεβαίως. Ναι. Παίξαμε νωρίτερα στην εκπομπή μία δήλωση του Σταθάκη, του αρμόδιου υπουργού, που έγινε χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και ανέφερε ότι για τη ΔΕΗ εμείς έχουμε προτείνει τα νόμε, ενώ αποσύραμε τη μικρή ΔΕΗ. Ανέφερε και το υπερταμείο, είπε δηλαδή ότι το υπερταμείο είναι κάτι καλό περί αξιοποίησης, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το κακό, τώρα είναι οι χαρακτήρες που μπαίνουν καλό ως κακός για να το πασάρει στον κόσμο. Ναι. Αλλά είπε στο τέλος για το υπερταμείο ότι ναι, μεν είναι η αξιοποίηση χωρίς να αποκλείονται και οι ιδιωτικοποίησεις. Ναι, από εκεί τι να περιμένουμε, γιατί ήσασταν από τους πρώτους ανθρώπους που λέγατε αυτή τη φράση του υπερταμείου. Προτού ακόμη την ακούσουμε. Κοιτάξτε, το υπερταμείο είναι μια νέα μορφή ιδιωτικοποίησης, ολοκληρωτικής ιδιωτικοποίησης του κράτους. Δηλαδή, το υπερταμείο. Των αγαθών που είπατε κι εσείς. Πώς? Των κρατικών αγαθών, των δημοσίων αγαθών. Ναι. Βεβαίως τώρα παίζεται το ζήτημα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να περάσει σε άλλα χέρια. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και πρέπει να περάσει με τρίο τρόπο ώστε πραγματικά να είναι, πώς θα το πούμε, να είναι με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει κανέναν ιδιώτη, κανένα σύμπλεγμα ιδιωτικών συμφερόντων, να το πούμε έτσι, ντόπιο και ξένο, να πάρει τη ΔΕΗ ως είναι, δηλαδή στο σύνολό της. Γι' αυτό και κομματιάζεται αυτή τη στιγμή, διαλύεται κυριολεκτικά. Όπως συζητούσα τώρα τελευταία με έναν μηχανικό στη ΔΕΗ, που δουλεύει στη ΔΕΗ, που λέει πραγματικά πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό της Ελλάδας για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ, διότι την έχουν τσακίσει κυριολεκτικά. Την έχουν διαλύσει με τον τρόπο δηλαδή που τεμαχίζεται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Και αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει στο υπερταμείο για να γίνει αυτή η δουλειά. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά στο υπερταμείο, είναι τα άειλα δικαιώματα του ελληνικού κράτους, που έχουν να κάνουν με τα εμπορικά του δικαιώματα, με τις επωνυμίες του, με όλα. Τα πάντα θα πουληθούν. Θα περάσουν στο υπερταμείο. Και βεβαίως δεν έχει καμία άλλη δομή και λογική διαφορετική από το ΤΑΙΠΕΔ. Καμία. Ακριβώς η ίδια είναι. Ούτως ή άλλως, στο Τρίτο Μνημόνιο, όταν ψηφίζονται το υπερταμείο, ανέφερε μέσα και η παράγραφος περί ρευστοποίησης μετοχών των επιχειρήσεων που θα περάσουν. Βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα είναι το εξής χαρακτηριστικό, ότι αυτοί οι περίφημοι νόμοι, για να καταλάβουμε δηλαδή γιατί μιλάμε, μιλάμε για νόμους οι οποίοι ιδρύουν επιχειρήσεις ή θεσμούς ή ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες μάλιστα απαγορεύουν μελλοντική κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο. Το υπερκράτος που λέγατε. Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα μιλάμε για νόμους συνταγματικής ισχύως. Δηλαδή ούτε με τη Χούντα αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν. Λοιπόν, και ταυτόχρονα φυσικά μιλάμε για διοικητικά συμβούλια διαπλεκομένων, άνθρωποι που μας έχουν φυτευτεί από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο, ανεξαρτήτως αν είναι Έλληνες ή όχι, έρχονται από το εξωτερικό με υποδείξεις, φυτεύονται εκεί, κυρίως και το εξωτερικό, όπως έχουμε δει, ας πούμε, και σε ανεξάρτητη αρχή, τη Γενική Γραμματεία των Δημοσίων Εσόδων, που είναι Ολλανδός πρόεδρος. Έχουν πλήρη ασυλία, δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας. Λοιπόν, και δεν μπορεί να τους ελέγξει κανένας, ούτε καν ο υπουργός. Καλά, για το κοινοβούλιο δεν το συζητάμε. Μάλιστα, άμα δει κάποιος τα βιογραφικά των μελών που απαρτίζουν το δουσού του υπερταμείου, επειδή δόθηκαν αυτά που δόθηκαν σαν βιογραφικά των μελών αυτού του δουσού, υπάρχει μέσα μια μεγάλη δραστηριοποίηση στις τράπεζες. Βέβαια, τράπεζες είναι κατά κύριο λόγο. Και σε φορολογικούς παραδείσους, σε BNP Paribas παραδείγματος χάρη. Ναι. Είναι ειδική στην εκποίηση.
είναι ειδικοί στην εκποίηση. Αυτό είναι το ζήτημα, γι' αυτό και τους βάζουν μέσα. Και βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, κυρίως συνδέονται ή διαπλέκονται με τον Νταντανιτάφ, είτε με μηχανισμούς των επενδυτικών τραπεζών τύπου Ρότσιλντ ή των αδερφών Φρέα. Είναι δηλαδή οι τράπεζες οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τον Νταντανιτάφ και τους Γερμανούς για να αναλάβουν τη διαχείριση στην Ελλάδα. Τους έχουμε και επίσημο συμβούλους σχεδόν από την αρχή του μνημονίου. Και απλά η κάθε κυβέρνηση ανανεώνει το συμβόλαιο που υπάρχει με αυτούς. Είναι δηλαδή μια τεράστια μαφία. Είχε και επαφές ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτές οι πληροφορίες ότι συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Νίκο Ρότσιλντ. Έτσι μας είπαν από το Μαξίμου. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εν ενεργεία, ο Πρωθυπουργός, εν κρυπτό, να συναντιέται στο Παρίσι με μια επενδυτική τράπεζα, όπου είναι η τράπεζα Ρότσιλντ. Λοιπόν, χωρίς τίποτα και μάλιστα να βγαίνει κατά λάθος αυτό το πράγμα. Τι πράγματα εδώ. Για διαφωτίσαμε λίγο, γιατί εγώ είχα μείνει στη Λορεάλ. Άκουσα και τις άλλες αναφορές, αλλά όταν λέτε το Μαξίμου, πώς το είχε δώσει αυτό κατά λάθος. Το έδωσε επειδή σηκώθηκε θέμα από τον κύριο Γεωργιάδη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, ότι πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ο πρωθυπουργός και πήγε βόλτα. Και βγήκε το Μαξίμου και λέει: όχι, δεν πήγε βόλτα. Πήγε για σταμάτησε στο Παρίσι, ξέρω εγώ, κτλ. Για να εξετάσει την επένδυση τη Λορεάλ. Ναι, για μπούκλες φαίνεται πήγε εκεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να είναι σοβαρά τώρα πράγματα. Και συναντήθηκε και με την τράπεζα Ρότσιλντ, η οποία μάλιστα κλήθηκε να γίνει σύμβουλος του ΟΔΙΧ. Για το δημόσιο χρέος, ε. Ναι, για τη διαχείριση του χρέους. Mm. Βεβαίως, αυτό το πράγμα μας ανησυχεί πάρα πολύ. Διότι το πρώτο που ξέρουμε είναι ότι ο Λόρδος Ρότσιλντ έχει τοποθετήσει τα βασικά, ένα μεγάλο στοίχημα ενάντια στο ευρώ από το 2012. Και δεύτερον, η τράπεζα Ρότσιλντ, η γαλλική, γιατί ξέρετε, είναι πολυπλόκαμος ο οργανισμός αυτός. Λοιπόν, διαχειρίζεται χρέη σε συνθήκες, να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, ρύθμισης. Βεβαίως, εδώ δεν πρόκειται να γίνει καμία ρύθμιση σοβαρή. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που έγινε, η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της αλλαγής του ελληνικού χρέους σε περίπτωση εισαγωγής διπλού νομισμάτος. Αυτό νομίζω ότι έγινε. Γι' αυτό έγινε συνάντηση και μάλιστα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Γιατί τώρα να συναντήσει πρωθυπουργός στην έδρα της τράπεζας που λειτουργεί απλά σαν σύμβουλος κάποιες υπηρεσίες του κράτους. Όταν λέτε εισαγωγή διπλού νομίσματος, πώς θα πάει δηλαδή αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπόθηκε και αποφασίστηκε ότι θα πάμε σε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ναι. Και βεβαίως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες πλέον. Ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις 16 του Φεβρουαρίου. Όπου πλέον στα πλαίσια του Υπουργείου Οικονομικών τα δημόσια ταμεία όλων των κρατών, πρόχεια κύρια βέβαια της Ελλάδας, και το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής πλέον θα είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Αυτό τι θα κάνει τώρα? Θα εκτίμα ποιες χώρες έχουν ασύμμετρους κλειδονισμούς, όπως λέει, είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί. Έτσι μην τρελαινόμαστε, ας πούμε, μερικές φορές ακούμε κάποιους όρους. Αλλά είναι δημοσιακό που χρησιμοποιούν τα όργανα. Ναι, με αυτούς τους κωδικούς. Λοιπόν, είναι ασύμμετρους κλειδονισμούς. Τι σημαίνει ασύμμετρους κλειδονισμούς? Σημαίνει ότι σε περίπτωση που μια χώρα δημιουργεί πρόβλημα στις άλλες. Οπαρίας. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η χώρα θα μπαίνει σε ειδικό καθεστώς εξαίρεση ακόμη και για το νόμισμά της. Άρα δηλαδή τι θα έχουμε? Θα έχουμε, ας πούμε, ένα δηλαδή, χαμηλότερη αξία ευρώ, ας πούμε. Όχι, θα γίνουμε επίσημα Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουε τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αφού τις δολαριοποιήσαν την οικονομία τον Νταντανιτάφ εδώ και κάτι δεκαετίες και καταστράφηκε μια πολύ πλούσια χώρα. Η Ζιμπάμπουε είναι παλιά Ροδεσία. Είναι εξαιρετικό χορηγητό πλούτο κτλ. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα τι κάνουν οι κυβερνήτες που είναι εκεί? Έχουν βγάλει ένα υποτιθέμενο νόμισμα που δεν είναι χαρτονόμισμα, λέγεται bond note, δηλαδή είναι υποτίθεται ένα χαρτονόμισμα της Ζιμπάμπουε, αλλά αυτό εκφράζεται σε ευρώ. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν σου βγάζει ένα χαρτονόμισμα το οποίο λέει 100 δολάρια είναι, ξέρω εγώ, ή 10 δολάρια. Είναι με δολάρια στη Ζιμπάμπουε. Σε εμάς θα είναι σε ευρώ.
Και θα είναι άκαμπτο, δεν θα μπορείς εσύ να το υποτιμήσεις, να το διαχειριστείς. Όχι, δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς. Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις είναι να το χρησιμοποιήσεις στις συναλλαγές σου. Με το που το βγάλανε στη Ζιμπάμπουε, η ονομαστική αξία μειώθηκε κατά 90%. Δηλαδή, ένα χαρτονόμισμα τέτοιο των 100 δολαρίων κινήθηκε στην αγορά της Ζιμπάμπουε, της οικονομίας, στην εσωτερική οικονομία, για 10 δολάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα συμβεί και σε εμάς. Θα μας βγάλουν ένα τέτοιο χαρτί που θα γράφει επάνω 100 ευρώ παράδειγμα, ή 10 ευρώ, ή 20 ευρώ, ή 1 ευρώ. Και θα το διακινήσουν έναντι του ευρώ στην εσωτερική οικονομία. Για να προστατέψουν το ευρώ του Βορρά. Ναι, βεβαίως. Και να προστατεύσουν και τις οικονομίες και τις τράπεζες, οι οποίες βεβαίως ξέρουμε σε τι κατάσταση, σε τι χάλι είναι. Λοιπόν, αυτό το νόμισμα λοιπόν θα το πάρει ποιος? Πρώτος ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος. Γιατί αυτοί είναι τα πρωταθλήματα μιας ιδέας πολιτικής. Λοιπόν, όταν θα το πάρεις, θα πας να κάνεις αγορές. Δεν θα κάνεις αγορές τις βασικές σου ανάγκες. Ναι. Πόσο θα το δεχτεί ο προμηθευτής, πώς να το πούμε, ο μαγαζάτορας, ο οποίος, να το πούμε έτσι, θα συνεχίζει να πληρώνει τον προμηθευτή του και τις τράπεζες σε σκληρό ευρώ? Πώς θα, θα λειτουργήσει τώρα αυτό το πράγμα? Θα σκορπίσει. Θα μάθουμε αυτό που μάθανε και στη Ζιμπάμπουε. Αυτό που μάθανε και οι παππούδες μας που ξέρανε και τα λέγανε ράλικα λεφτά αυτά. Είναι η λεγόμενη μεσογειακή δραχμή που έχει εκδοθεί από γερμανικής κατοχής με τα δισεκατομμύρια. Τα πολλά, ναι, που ήταν το πληθωριστικό νόμισμα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, αν μπούμε σε αυτή τη λογική και την κατεύθυνση, μιλάμε ότι αυτό το σύστημα σαφώς δεν θα αντέξει, αλλά δεν ξέρω αν πάμε ότι προχωράει αυτό το σενάριο και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα αντέξει, πιστεύετε, και το υπόλοιπο οικοδόμημα της Ευρωζώνης, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να προστατευτεί από τον παρία, να το θέσω έτσι? Θα σας βάλω μια υπόθεση εργασίας. Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι περίπου στο καλοκαίρι, ναι, αφού πλέον η χώρα έχει πάθει ανίκουστη βλάβη με βάση την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, τη δημοσιονομική κτλ. Και τη φυσικά πρωτίστως το εισόδημα του κόσμου που εξανεμίζεται. Λοιπόν, αυτό το ελάχιστο που υπάρχει. Πάμε λοιπόν περίπου στον Ιούλιο που πρέπει να πληρωθούν και 7,5 δισεκατομμύρια μαζεμένα και βεβαίως έχει ολοκληρωθεί, κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Θα κάνουμε τσουτσούνια τα γνωστά οι δανειστές και η κυβέρνηση θα αποφασίσει, ας πούμε, ότι μπροστά σε αυτό το κίνδυνο πηγαίνει σε ένα δημοψήφισμα καινούριο, θέτοντας ζήτημα ευρώ ναι ή όχι. Σε αυτό το δημοψήφισμα ο λαός είναι σίγουρο ότι θα ψηφίσει όχι στο ευρώ. Και θα έχουμε και την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση, να λέει όχι στο ευρώ. Γιατί θα έχει παρελθεί, στο κάτω-κάτω της γραφής, ήδη το όχι στο ευρώ είναι πλειοψηφία στον ελληνικό λαό. Το δείχνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις αυτές που παρουσιάζονται. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Και την Κυριακή που γίνει το δημοψήφισμα, τη Δευτέρα το πρωί μας βάζουν σε διπλό νόμισμα. Γιατί δεν αρκεί να λες όχι στο ευρώ. Πρέπει να πεις συνολικά και τι πρέπει να γίνει από εκεί πέρα. Και μας φέρνουν σε ένα διπλό νόμισμα όπου ξαφνικά οι τράπεζες κλείνουν ή δεν μπορούν να αποδώσουν οτιδήποτε. Ναι. Δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα εσωτερικής, να το πούμε έτσι, κυβερνησιμότητας του κράτους και αναπτύσσονται ξένες δυνάμεις εδώ προκειμένου να επαναφέρουν την κυβερνησιμότητα στη χώρα. Εάν θεωρείτε ότι όλο αυτό το σενάριο είναι επιστημονικής φαντασίας και όλα αυτά τα πράγματα, κρατηθείτε λίγο να δούμε τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, κύριε Καζάκη, νομίζω ότι έχουμε μπει στο τρελάδικο σε χώρα τα τελευταία 8 χρόνια. Έχουμε δει πράγματα τα οποία όσο περνούσε ο καιρός και δεν τα πιστεύαμε. Δείτε σαφώς παράδειγμα. Αυτό που ακούω από εσάς το θεωρώ ένα πολύ ακραίο σενάριο, αλλά σε αυτή τη ζωή που είμαστε δεν μπορούμε να είμαι σίγουροι και για τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως ακραίο σενάριο. Γι' αυτό σας είπα υπόθεση εργασίας. Ναι, υπόθεση εργασίας. Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τα γεγονότα ποια είναι. Στη σειρά. Λοιπόν, πρώτον, αποφασίζουν και Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιες χώρες θα είναι παρείες μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι υποκαθεστώς αυτό που ζούμε σήμερα. Ας πούμε, ναι. Πώς? Ναι, θα όπως είμαστε εμείς σήμερα. Σωστά. Έτσι.
Δεύτερον, ιδρύθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε Γενικό Στρατηγείο Επιχειρησιακής Ευθύνης για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, ο οποίος εκτός όλων των άλλων αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, ναι, ναι, με πρώτους τους δικούς μας, παρακαλώ. Ναι. Τους δικούς μας, τέλος πάντων της κυβέρνησης, Τσίπρα, ο κύριος Καμένος δηλαδή, αποφάσισε να ελέγχει και να ενισχύσει τις λεγόμενες μάχημες μονάδες του Ευρωπαϊκού Στρατού. Υπάρχουν αυτές οι μάχημες μονάδες. Βέβαια δεν είναι ικανές για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά είναι ικανές να επέμβουν σε μια χώρα για λόγους ασφάλειας και τάξης. Ναι, έχουμε και τις περίφημες ασκήσεις στο Κιλκίς και όχι μόνο. Βεβαίως. Και αυτό, εδώ, καλά, αυτό τα κάνει ο ελληνικός στρατός. Που, σε περίπτωση αναρχίας. Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή με τη διαμόρφωση του Γενικού Στρατηγίου και του σχεδίου του Ευρωστρατού, η περίφημη μεραρχία του Κιλκίς που έκανε τις ασκήσεις θα ανήκει σε ευρωπαϊκή διοίκηση. Άρα θα έρχονται οι εντολές από πάνω. Έτσι, μπράβο. Ήδη στις αρχές του μήνα, αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει να ήταν 15 ή 17 του Φεβρουαρίου, υπογράφηκε συμφωνία ανάμεσα στον Υπουργό Άμυνας, στον Υπουργό Άμυνας Τσεχίας και στην Υπουργό Άμυνας Γερμανίας, όπου η τέταρτη ταξιαρχία άμεσης επέμβασης του τσεχικού στρατού, η οποία ανήκει και στην δύναμη άμεσης αντίδρασης του ΝΑΤΟ, περνάει στη διοίκηση της Bundeswehr. Η οποία είναι? Είναι το γερμανικό στρατός. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή κινήσεις αντίστοιχα σε αυτό το στρατηγείο, διορίζουν Φιλανδό στρατηγό και ο Φιλανδός πρωθυπουργός είπε ότι είναι διαθέσιμος να γίνουν τέτοιες οσμώσεις δυνάμεων με τη Γερμανία όπως έγινε με τη Τσεχία. Καλά, σε εμάς δεν χρειάζεται να το πούνε. Μετακινούνται δηλαδή τα πιόνια πάνω στη κακέρα, αυτό μου λέτε τώρα. Έτσι, ακριβώς σας λέω. Γι' αυτό σας λέω, σας βγάζω αυτό το ακραίο σενάριο. Μάλιστα. Και το κάνω ακραίο για να καταλάβει ο Έλληνας σε τι παλαβομάρα έχουμε μπλέξει. Με ζουρλομανδίας. Είναι ζουρλομανδίας δηλαδή, ούτως ή άλλως αυτό μια κατάσταση όπου κανένας δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα, εάν δεν ξεφύγουμε από το πλαίσιο. Μάλιστα. Άρα κύριε Καζάκη, και να ολοκληρώνουμε, κρατώντας όλα αυτά που είπατε στο μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού. Ακριβώς. Η θέση του ΕΠΑΜ ποια είναι από εδώ και στο εξής, τι πρέπει να γίνει για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και κάποια στιγμή με χαρά να σας έχω και εδώ στο στούντιο όταν βρεθείτε στην Κοζάνη. Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι εδώ και τώρα να δηλώσουμε ότι αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Και με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή με τις διαδικασίες που προβλέπονται νόμιμα. Νόμιμα. Χωρίς διαδικασίες, χωρίς τσαμπουκάδες κτλ. Τίποτα από όλα αυτά. Να κάνουμε ισοζύγιο, ταμείο που λέμε, που λέει ο απλός άνθρωπος, ο νοικοκύρης, να κάνουμε ένα ταμείο, να δούμε ότι είμαστε μέσα μέχρι αηδίας. Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγουμε. Με το που φεύγουμε, όλες οι υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αναστέλλονται και σβήνουν. Είτε πρόκειται για χρέη, είτε πρόκειται για οτιδήποτε έχει δοθεί προς τη χώρα. Γιατί? Γιατί όλα τα δοσήματα προς τη χώρα έχουν δοθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τα δάνειά του μέχρι οτιδήποτε, το Target 2 που είπαν σε κάποια στιγμή που υπήρξε μεγάλη φιλολογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά δόθηκαν με μόνο μία σκοπιμότητα, να παραμείνει η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε δηλαδή ότι σπάει η σύμβαση που υπογράφτηκε? Ακριβώς. Άρα καμία υποχρέωση. Όπως δεν έχουν αυτοί πλέον καμία υποχρέωση προς εσένα, γιατί φεύγεις από το κλαμπ, να το πούμε έτσι, έτσι και εσύ δεν έχεις καμία υποχρέωση προς αυτούς. Μάλιστα. Δεν σε χρηματοδοτήσαν εν λευκό, δηλαδή δεν σου δώσαν τα λεφτά να τα κάνεις εσύ ό,τι νομίζεις. Στα δώσαν τα λεφτά για να κάνεις αυτό που νομίζουν αυτοί, για να μπορείς να παραμείνεις στο κλαμπ τους. Κατάλαβα. Λοιπόν, το επιχείρημα που θέτεται είναι ότι ακυρώνονται οι όροι μια σύμβαση που έχει υπογραφεί. Γιατί κάποιος θα πει ότι οι Αργεντινοί την κυνήγησαν και την κυνηγούν δικαστικά, αλλά δεν ήταν ποτέ και σε ένα κλαμπ όπως είμαστε εμείς τώρα. Ακριβώς. Είναι άλλη περίπτωση αυτό. Το κακό με την Αργεντινή είναι ότι δεν κατήγγειλε την δανειακή σχέση που είχε με το χρέος της. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του χρέους της ήταν από τη δικτατορία του Βιντέλα, που είχε κάθε δυνατότητα να το καταγγείλει. Δυστυχώς δεν το κατήγγειλε. Έκανε αυτό το swap, ναι, το swap χρέος δηλαδή μέσω από τη διαγραφή του 70% και την κυνηγάγανε μετά στα δικαστήρια. Εμείς ακυρώνουμε τη σύμβαση.
ακυρώνουμε τη σύμβαση με τα προβλεπόμενα. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Η μονομερή κίνηση από πλευρά, δεν ξέρω άμα περιέχει και αντιόρου που να λέει ότι αφού ακύρωσε αυτή τη σύμβαση μπορούμε να σε κυνηγήσουμε κάπω. Όχι, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι ότι είναι πρώτη φορά όλα αυτά γίνονται. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ακόμη χώρα να φύγει από το κλαμπ από μόνη τη. Όχι, εκτό από τη Βρετανία. Εκτό από τη Βρετανία. Εκτό από τη Βρετανία. Αλλά το άρθρο 50 δεν προβλέπει καμία διαδικασία εκτός από μια διαδικασία 2 ετών διαπραγμάτευσης με τους πρώην εταίρους προκειμένου να αποκατασταθούν οι διακρατικού τύπου σχέσεις. Όταν περάσουν αυτά τα 2 χρόνια, αυτοδίκαια λύνονται όλες οι εκκρεμότητες υπέρ του κράτους που αποχωρεί. Διαβάστε το άρθρο 50 του Συλλησαμόνας, να δείτε ότι είναι έτσι ακριβώς. Δεν το λέω βέβαια σε εσάς, το ξέρω. Το έχετε διαβάσει. Απλά το αναφέρω για τους τηλεθεατές, για να δουν οι ίδιοι ότι αυτό που λέμε δεν είναι παλαβό. Υπάρχει όμως αυτό που λέμε η διακρατική σχέση μεταξύ ημών και των υπολείπων όσον αφορά για το θέμα του μνημονίου, από τη στιγμή που πήγε και τα κράτη μέσα αργότερα. Όχι, έτσι αλλιώς, από τη στιγμή που φεύγεις ακυρώνουν τα μνημόνια. Ακυρώνονται όλα τα μνημόνια, συμπεριλαμβανομένου και της πρώτης δανειακής σύμβασης που δόθηκε για τα 53 δισεκατομμύρια διακρατικό χρέος. Αυτή ακυρώνεται και μάλιστα οφείλουμε να την καταγγέλνουμε και ξεχωριστά, διότι έχει παραβιάσει το Σύνταγμα. Έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα, έχει παραβιαστεί το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και έχει καταληθεί η ένομη τάξη της χώρας. Άρα, με βάση τη συνθήκη της Βιέννης, όπως που είναι το Δίκαιο των Συνθήκων και που μέρος τους είναι και τα κράτη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια τέτοια συνθήκη δεν νοείται, είναι ως μηδέποτε γενόμενη, ακυρούται δηλαδή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν αρκεί αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι μια πρώτη πράξη. Μια πράξη άμυνας της χώρας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε εισόδημα. Εισόδημα σε εκείνους που έχουν τη μέγιστη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και που βεβαίως είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε ποιες κατηγορίες. Πρώτον, στους συνταξιούχους και δεύτερον στα νοικοκυριά. Θα σας ρωτήσει κάποιος πού θα το βρείτε όμως. Αυτό το εισόδημα θα το δημιουργεί στο κράτος με το δικό του χρήμα όπως δημιουργεί το ευρώ ο κύριος Δράγκη. Μόνο που ο κύριος Δράγκη, όπως ξέρετε, το δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δημιουργεί από το τίποτα και το δίνει στις τράπεζες. Και μας το πουλάνε μετά οι τράπεζες. Το κράτος από τη στιγμή που δεν θα εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του χρήμα και να το δώσει από την πρώτη μέρα. Να δημιουργήσει το πρώτο χρήμα, το χρήμα και να το δώσει στους ταξιούχους και στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Ως εισοδηματική ενίσχυση, πώς να το πω. Χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ούτε θα το καταθέσει απλά, θα το πιστώσει μάλλον στους αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Απλώς... Για να μην τρελαθούμε και να λέμε ότι αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Το έκανε η Ιαπωνία πριν λίγα χρόνια, το έκανε η Αυστραλία το 2009 αν θυμάμαι καλά. Και το συζητάει τώρα να το κάνει και η Ελβετία. Γιατί να το κάνει? Για να μην πέσει το εισόδημα της χώρας και άρα αρχίζει να συρρυκνώνει την οικονομία. Να πέσει ο τζίρος δηλαδή της αγοράς και αρχίζει να συρρυκνώνει την οικονομία. Η Ιαπωνία με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Ναι, βεβαίως. Αλλά επειδή όμως έχει ένα τρομακτικό πλεόνασμα, εμπορικό πλεόνασμα και μια τεράστια παραγωγική βάση και το χρέος της. Εκεί όμως δεν είναι το κλειδί, η παραγωγική βάση. Όταν έχουμε αποδεκατήσει την παραγωγική βάση της χώρας. Μα προσέξτε, με το δικό τους νόμισμα όμως χρηματοδοτούν το χρέος. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς, επειδή δεν θα έχουμε χρέος τότε, θα έχουμε μηδενίσει το χρέος μας. Κάνοντας αυτό το πράγμα, την κίνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ξεκινήσουμε από μηδενικής βάσης. Απλώς θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και ένα πολιτικό προσωπικό τον οποίο μπορέσει να διαχειριστεί άριστα αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Να σας πω, υπάρχει. Και να σας πω ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό. Εμείς οι ίδιοι, δηλαδή προσέξτε, δεν μιλάω για το πολιτικό προσωπικό του Κοινοβουλίου, αυτό απεδείχθη τουλάχιστον αν είναι ικανό. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Αλλά έχουμε εξαιρετικό κόσμο, ο οποίος είτε είναι στο εξωτερικό και δουλεύει αυτή τη στιγμή και παρακαλάει να γυρίσει πίσω, να αναλάβει ευθύνες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Τράπεζα της Αγγλίας, τα στελέχη που κάνουν την νομισματική κυκλοφορία της Βρετανικής Λίρας είναι Έλληνες. Το ξέρω γιατί έχω επαφή μαζί τους. Δεν είναι τίποτα κουκό. Και λες τώρα γιατί αυτά τα μυαλά να θριαβεύουν έξω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, με αυτούς τους άνθρωπους που συζητάμε για τα νομισματικά, μπορούν να συστήσουν την ιστορία μέσα σε 24 ώρα. Θέλει όμως να τους φέρεις. Βεβαίως, να τους πεις να παίξουν σε καθαρό ταμπλό.
Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να μηδενίσουμε, να μηδενίσουμε τον Κοντέρ. Και όχι μόνο αυτό, και πολιτικά σε καθαρό ταμπλό. Βλέπετε τώρα φυσικά, τι γίνεται. Μα φυσικά, χρειαζόμαστε μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Και, εάν, δεν είμαστε, αν δεν έχουμε πατριώτες και δημοκράτες στην κυβέρνηση, καληνύχτα, ξεχάστε το, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, επειδή ήδη ξεφύγαμε από το χρόνο μας, χωρίς να συμφωνώ ούτε να διαφωνώ μαζί σας, εγώ χαίρομαι που σας άκουσα και ακούσαμε τις θέσεις του ΕΠΑΜ και να αφήσουμε τον κόσμο να τα σκεφτεί. Ο κόσμος θα κρίνει. Έτσι. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω κάποια στιγμή εδώ στην Κοζάνα από κοντά. Να είστε καλά. Βεβαίως. Χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καζάκη, επικεφαλής του ΕΠΑΜ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τεχνικούς γιατί μου δώσαν και περιθώριο χρόνου, γιατί ήδη καθυστερήσαμε στο πρόγραμμα. Πρώτο Θεός, αύριο 3 παρά 5 και πάλι εδώ. Χαίρετε.